Σας καλέσαμε σήμερα για να σας ανακοινώσουμε ότι προχωράμε σε μια ανοιχτή ημερίδα για όλους τους γονοπλούς. Αυτή η ανοιχτή εκδήλωση είναι κάλεσμα για να κινητοποιηθούμε, να μην μείνουμε απαθείς σε αυτά που βιώνει ο κλάδος τις τελευταίες μέρες. Είμαστε μπροστά στις ευθύνες και τις αποφάσεις και είμαστε όλοι οι γονοποιοί μπροστά σε αυτό το πράγμα. Ο ΣΕΔ είχε προχωρήσει την κατάθεση της πρότασης για τη διοργάνωση ημερίδας μιας ανοιχτής γενικής συνέλευσης και θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Ο κλάδος βιώνει την κρίση, τη μεγαλύτερη κρίση μέχρι τώρα. Θεωρούμε ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι και να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις προκειμένου να περιφρουρήσουμε και να προασπίσουμε το κλάδο μας. Αν δεν κινητοποιηθούμε τώρα, πότε θα κινητοποιηθούμε? Αυτό ζητούμε σήμερα και απευθύναμε πρόσκληση σε όλους τους φορείς να πάρουν θέση για να αναδείξει ο κάθε φορέας τη θέση του και να προασπίσουμε όλοι μαζί το κλάδο μας. Όλοι οι κλάδοι κινητοποιούνται. Εμείς δεν μπορούμε, σαν γονοποιοί. Για το λόγο αυτό απευθυνθήκαμε στην Ομοσπονδία Γούνας και σε όλους τους πρωτοβάθμιους φορείς. Από το Προφήτη Ηλία λάβαμε μια πολύ αποαξιωτική απάντηση, μιλώντας για οχλοκρατία και οχλαγωγή, απορρίπτοντας ουσιαστικά την ανοιχτή συζήτηση. Άλλοι φορείς θεώρησαν ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η εκδήλωση και να ακουστούν όλοι. Έτσι, θα πρέπει να συζητήσουμε, να προτείνουμε και να αναδείξουμε το έργο που έχει γίνει από όλους τους φορείς, να καθίσουμε να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα ο κλάδος και να προτείνουμε όλοι λύσεις. Καλούμε λοιπόν όλους τους γονοποιούς, όλους τους φορείς στην προσπάθεια αυτή της ανοιχτής εκδήλωσης και θα καταγράψουμε και θα προωθήσουμε με άμεσο και αποφασιστικό τρόπο τις προτεραιότητες του κλάδου. Οι φορείς, η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας και όλα τα πρωτοβάθμια έχουν δουλέψει σκληρά για να προωθήσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις. Τώρα είναι η στιγμή να ακούσουμε και να μας ακούσουν όλοι το τι έχει κάνει ο καθένας και το τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα. Γι' αυτό καλούμε τους γονοποιούς στις 23 του μηνός, 23 Ιανουαρίου, Σάββατο, η ώρα 12, σε αυτή εδώ την αίθουση. Ποιος θα την διοργανώσει τελικά αυτή την ημερίδα, δηλαδή ποιοι ξεκινάει με πρόταση του ΣΕΔ, την οποία αποδέχθηκε η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, το Επιμελητήριο και φυσικά ο Σύνδεσμος Σιάτιστας και η Εκτροφής. Αυτό που έχετε προαναγγείλει ναι, λίγο καιρό. Ναι, ναι, ακριβώς. Θα γίνει πράξη δηλαδή. Θα γίνει πράξη. Απλώς καθυστερήσαμε γιατί προσπαθήσαμε να πείσουμε όλους τους φορείς να συμμετάσχουν. Με ποια βασικά θέματα. Έχουμε τόσα πολλά προβλήματα και οι εξελίξεις τρέχουν τόσο πολύ που οι ίδιες εξελίξεις μας πιέζουν να πάρουμε αποφάσεις. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια ατζέντα, δηλαδή θα έρθουμε... Φυσικά και υπάρχει η ατζέντα. Η ατζέντα, μόλις είχε γίνει η πρόταση, έχει κατατεθεί στην Ομοσπονδία Γούνας. Ζητήσαμε σε πρώτη φάση από όλους τους φορείς να καταθέσουν τα θέματά τους. Ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι έχουμε καταθέσει μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας και έχουμε συμφωνήσει σε ορισμένα θέματα. Αυτά τα θέματα φυσικά και έχουν οριστικοποιηθεί και έχουν μπει εδώ και 2 μήνες. Πρόεδρε, πιστεύετε ότι θα ανακοινωθούν στην ημερίδα. Είναι ουσιαστικά τα προβλήματα που βιώνουμε εδώ. Δεν υπάρχει μια σύμβρια μεταξύ των συνδέσμων και μεταξύ των. Αυτό προσπαθήσαμε τους 2 μήνες να κάνουμε. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Και πάλι η ημερίδα, έστω και με την άρνηση αυτή του επίσημου προφήτη Ηλία, εμείς καλούμε τους γονοποιούς που ανήκουν στον Άγιο Σύνδεσμο να έρθουν να μας πούν τη γνώμη τους και να συζητήσουμε. Ναι, εμείς επιμένουμε λίγο στη θεματολογία. Γιατί... Ναι, η θεματολογία είναι, παράδειγμα, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κρίση. Έχουμε συνεχόμενες οικονομικές εξελίξεις από τη Ρωσία. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Έχουμε το θέμα των μέτρων που παίρνει η Ρωσία με τα τσιπάκια. Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Ανακοινώνεται τέλος Φεβρουαρίου. Ο ΣΕΙΚ έχει κάνει ορισμένες προσπάθειες και με το Υπουργείο Εμπορίου της Ρωσίας και με το Ελληνορωσικό Επιμελητήριο, προωθώντας κάποιες συνεργασίες, το να βρεθούν κάποιες συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ της άλλης πλευράς, της ρώσικης πλευράς και να δούμε πώς θα εφαρμοστούν, με ποιες διαδικασίες. Έχουν φτάσει οι ίδιοι να μας καλούν και να μας λένε δώστε μας τις προτάσεις, να τις μελετήσουμε. Είναι θέματα τα οποία τρέχουν συνέχεια. Η ατζέντα αυτή, δηλαδή που καταθέσαμε τα βασικά θέματα, προστίθενται κάθε μέρα και άλλα. Είναι ο τρόπος, παράδειγμα, πώς μπορούν να ανταποκριθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το τι μπορούμε να ζητήσουμε από την πολιτεία, στο τι, από τα ασφαλιστικά ταμεία, κάποιες διευκολύνσεις,
όλα αυτά είναι συγκεντρωμένα και μπορούν να συγκεντρωθούν. Φαίνουν, ας πούμε, και τα κόκκινα δάνεια, γιατί έχουν χρονιά και των κόκκινων δανείων φέτος και πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν στο κόκκινο. Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι και αυτό ένα θέμα, ας πούμε. Μέσα είναι όλα. Εάν τεθεί το θέμα, δεν υπάρχει θέμα που να μην τεθεί στην εμερίδα και να μην ακουστούν οι απόψεις των άλλων. Νομίζω ότι εάν δεν ακούσεις τις απόψεις ολονών, δεν θα μπορέσεις και να προχωρήσεις. Υπάρχει κάποια εξέλιξη με τη βίζα, πρόεδρε, για τη βίζα. Ναι. Υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ουσιαστικά έχουν ένα από αυτά τα θέματα που προτείναμε είναι και η βίζα. Μέσα στις προτεραιότητες των Ρώσων είναι να περάσουν τα βιομετρικά συστήματα, δηλαδή να εκδίδονται βίζες με βάση τα βιομετρικά, αλλά μεγαλύτερης διάρκειας. Που σημαίνει ότι δημιουργούνται όμως παράλληλα προβλήματα. Ναι, μεν θα βγαίνουν πιο ακριβείς οι βίζες, πιο αργά. Εμείς προτείναμε να διευρυνθούν τα κέντρα που θα εκδίδουν τις βίζες για να μεγαλώσει ο αριθμός. Γιατί φανταστείτε το να πέσει ένας μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων Ρώσων, τουριστών, να προσπαθήσουν να βγάλουν βίζες από συγκεκριμένα κέντρα και να μην μπορούν λόγω του χρόνου. Που σημαίνει ότι όλο αυτό θα υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν χώρες όπως είναι η Ισπανία που εκδίδεται ηλεκτρονικά η βίζα, όχι βιομετρικά. Κάτι το οποίο πρέπει να έρθεις με την άλλη πλευρά, να το συζητήσεις, να εκδηλώσεις την αντίθεσή σου. Τι να πω, ότι υπάρχουν θέματα ακόμη και τελωνιακά και δεν έχουν καθοριστεί ακόμη ο τρόπος ο οποίος θα γίνεται ο εκτελωνισμός. Δηλαδή, το παλιό σύστημα ήταν βάση κιλού. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να περάσουν άλλα πράγματα με το κομμάτι. Θα πρέπει όλα αυτά κάπως και εμείς να τοποθετηθούμε σε αυτά τα πράγματα. Με τους εργαζόμενους έχετε έρθει σε επαφή, γιατί φυσικά. Εξ αρχής είπατε ότι έχουν γίνει συναντήσεις στην Ομοσπονδία Γούνας και έχουν πάρει μέρος και οι εργαζόμενοι. Οι οποίοι είναι σύμφωνοι σε μια τέτοια συνάντηση. Θα τεθεί δηλαδή και το θέμα των εργασιακών. Φυσικά όλα αυτά. Φυσικά. Το ότι έχετε το βάρος των δύο εκθέσεων και εσείς και ο Σύνδεσμος Προφήτης Ηλίας των δύο εκθέσεων που έρχονται σε λίγο καιρό, δική σας πολύ πιο νωρίτερα βέβαια, πιστεύετε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε ή δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα ώστε να γίνουν ρήξεις εν ώψη της προετοιμασίας των εκθέσεων? Θα σας απαντήσω έμεσα. Ότι εάν φυσικά και το θέμα των εκθέσεων είναι μέσα στην ατζέντα αυτή που προαναφερθήκαμε. Άρα, τι το πιο δημοκρατικό, τι το πιο υγιές, το να μαζευτούμε και να συζητήσουμε. Τα συν και τα πλήν της κάθε έκθεσης. Όχι, δεν ρωτάω από αυτή την πλευρά. Ρωτάω την πλευρά μήπως. Κατάλαβα τι εννοείται. Σας σταθεί εμπόδιο για τη διοργάνωση των εκθέσεων? Δεν νομίζω. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και πέρα από αυτόν τον διάλογο δεν νομίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή, βλέπουμε σαν πιο άμεση λύση το να μαζευτούμε ανοιχτοί. Γιατί υπάρχει η νοοτροπία και η σκέψη, ναι, μάλλον η παραπληροφόρηση θα έλεγα, ότι ο ΣΕΓ είναι κλειστός και νομίζω ότι περισσότερο εξωστρεφής σύνδεσμος από το ΣΕΓ δεν μπορεί να υπάρξει. Αφού υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα για τη Γενική Συνέλευση, γιατί ναι. Δεν διοργανώνεται την Ομοσπονδία? Δεν είναι Γενική Συνέλευση. Δεν είναι Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί να γίνει. Μια άτμη. Είναι ουσιαστικά να μην στεκόμαστε στις λέξεις. Ναι, ναι. Είναι μια συνέλευση όλων των γονοποιών υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας. Κάτι το οποίο δεν έχει αρνηθεί η Ομοσπονδία. Δεν πάμε με την συγκατάθεση της Ομοσπονδίας. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας. Τι πιστεύετε ότι θα βγει από αυτή τη συνάντηση, κύριε Στυλιώτα? Γιατί τα προβλήματα, καλώς κακώς, τα περισσότερα τουλάχιστον δεν εξαρτώνται από εμάς. Τι θεωρείτε ότι θα αλλάξει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα αυτής της συνέλευσης? Πρώτον, στέκουμε πολύ στο πρώτο μέρος, δηλαδή στην πληροφόρηση. Να δώσουμε στους γονοποιούς, σε αυτούς που δεν έχουν την άμεση πληροφόρηση, και από εκεί και πέρα να τους εκθέσουμε πού είναι τώρα η κατάσταση. Βέβαια, η κατάσταση τη ζούμε, θα μπορέσει κάποιος να πει, τη ζούμε κάθε μέρα στα κλειστά τα μαγαζιά, στους ανέργους και σε όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν για να βγάλεις και να κάνεις να πάρεις μια απόφαση, θα πρέπει να κάνεις μια εκτίμηση της καταστάσεως, να το συζητήσεις, να πάρεις τις γνώμες ολονών και από εκεί και πέρα ευχής έχουν είναι να καταλήξουμε σε κάποιες κοινές αποφάσεις. Αυτό έχει να κάνει και με το τι κόσμο περιμένουμε τη Ρωσία λόγω και των συγκυριών της Τουρκίας, της Ρωσίας, όσα γίνονται εκεί. Αδειότητος υπάρχει, είναι βάσιμο αυτό που ακούγεται ότι με αυτή τη συγκυρία πραγματικά φέτος θα εκτιμαστούν. Εγώ θα σας έλεγα κάτι άλλο, ότι υπάρχει η δυνατότητα το να έρθει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από τη Ρωσία,
Αλλά τα τουριστικά γραφεία, γι' αυτό στέκουμε στην πληροφόρηση, είναι της τελευταίας στιγμής, είναι ότι για να κάνει κάποια συμφωνία ένα τουριστικό γραφείο, θέτει κάποια κριτήρια. Και το πρώτο κριτήριο είναι η ασφάλεια. Δηλαδή το πεντάστερο, το εξάστερο πρέπει να είναι, από ό,τι λένε οι ίδιοι, πρέπει να πληρεί και κάποιες άλλες προδιαγραφές ασφαλείας λόγω των τελευταίων γεγονότων. Χθες, παράδειγμα, και σήμερα έχουμε τη συνέπειες του τρομοκρατικού χτυπήματος στην Τουρκία. Η πίεση σε όλα αυτά τα πράγματα θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν ζητούσαν ασφάλεια μία φορά, τώρα θα ζητήσουν επιπλέον. Η Ελλάδα δεν θα είναι έτοιμη. Μας ενοχλούν οι διεθνείς κριτήρια. Ναι, το θέμα είναι ότι από τους tour operator υπάρχουν κάποια κριτήρια. Από το αντίστοιχο τομέα των ξενοδοχείων θα μπορέσουν να υλοποιήσουν κάποια από αυτά τα κριτήρια για να συμφωνήσουν με τους tour operator και να έρθουν. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση. Μένα. Ναι. Συνέχισε εδώ. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στον κλάδο, τα τελευταία στοιχεία ήταν με το κλείσιμο τη σεζόν τη καλοκαιρινή. Σήμερα, τι στοιχεία έχετε εσείς, σαν σύντομο συνειδητοποιώ, για την κατάσταση στον κλάδο? Πρώτον, ότι έχουμε μια συνεχή ουσιαστικά υποτίμηση του νομίσματος της Ρωσίας. Σήμερα βγήκε ο υπεύθυνος, ο υπουργός εμπορίου και ανέφερε ότι ουσιαστικά η Ρωσία ζει, ακριβώς σας μεταφέρω τα λόγια, πριν από 2 ώρες, ανακοίνωση του ανάλογου υπουργού, ότι ζει συγκεκριμένες στιγμές με εκείνες της κρίσης του 1998, της επίσημης υποτίμησης του νομίσματος. Άρα τι να σας πω, ότι ουσιαστικά η ζήτηση έχει μειωθεί, όλοι το ξέρουμε αυτό, ότι είμαστε εν όψη της εφαρμογής ορισμένων νόμων, όπως την εφαρμογή στα τσιπάκια, στα οποιαδήποτε κομμάτια που φέρνουν πάνω στη Ρωσία, της υλοποίησης μέχρι τέλος Φεβρουαρίου αυτού του μέτρου και της εφαρμογής από 1 Απριλίου, των μέτρων, διαφόρων οικονομικών μέτρων, όπως του να μην του συναλλάγματος, της εξαγωγής συναλλάγματος με πιο πολλών κριτηρίων, δηλαδή οι τράπεζες οι Ρώσικες συζητάνε ουσιαστικά προτιμολόγια, invoice, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, ενδεχομένως να πάμε και σε έναν περιορισμό των ποσών που φεύγουν για εμβάσματα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που έρχονται. Μιλήσατε νωρίτερα για κλειστά καταστήματα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για κλειστές επιχειρήσεις? Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή όχι. Δεν μπορώ να σας δώσω. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι ουσιαστικά όλοι υπολειτουργούν. Είμαστε εν όψη των εκθέσεων. Άλλες επιχειρήσεις έχουν προγραμματίσει και δουλεύουν κάποιες τις κολεξιών για τις εκθέσεις. Ουσιαστικά όμως βρισκόμαστε σε υπολειτουργία και αυτές που είναι ανοιχτές είναι σε υπολειτουργία. Η αγορά της Κίνας. Η αγορά της Κίνας, ξέρουμε ότι μετά το σταμάτημα της χορήγησης των δανείων έχουμε έρθει σε περιορισμό της ζήτησης από πλευράς εισαγωγέων για εκεί, γουνοδερμάτων. Έχει επηρεάσει τις δημοπρασίες, ήδη έχουν γίνει οι δημοπρασίες της ΣΑΓΑ, φυσικά με πτωτική τάση. Έχουμε μπροστά μας τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου τη δημοπρασία της ΝΑΦΑ. Ελπίζουμε σε ένα διόρθωμα, γιατί θα μεσολαβήσει και κάποιο χρονικό διάστημα. Η Κίνα ουσιαστικά και αυτή είναι η εγχώρια αγορά της, βρίσκεται σε μείωση. Αυτά είναι γενικά. Γενικά ο κλάδος μπορούμε να πούμε ότι είναι παγκόσμια. Είναι παγκόσμια λόγω των οικονομικών προβλημάτων.